Υπάρχει και η σεξουαλική παρενόχληση όμως, που δεν μπορεί να τη στηρίξει και να την παραπέμψει εκεί. Λοιπόν, η σεξουαλική παρενόχληση είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθέξιν μικροτσούτσουνος, ο οποίος μπορεί να την έχει 99 πόντους και να λέει γιατί δεν την έχω ένα μέτρο. Αυτό είναι ο καθέξιν. Αυτός ο οποίος είναι ελλιπής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι μέσω του σεξ μπορεί να επιβληθεί. Αυτό είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Mm. Και εκεί είναι η παρενόχληση. Γιατί μην θεωρήσουμε παρενόχληση το φλερτ. Όχι. Εντάξει. Γιατί θα χάσουμε και τα βέγγια τα πασχάλια. Δεν νομίζω ότι καμία. Σωστό. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να σου επιβληθεί μέσω του σεξ, αυτός. Κάτι έχει κενό. Τεράστιο, δεν είναι τρύπα. Αυτό είναι γραβιέρα, ελβετική γραβιέρα. Αυτός ο άνθρωπος χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Βέβαια, φυσικά. Όχι μόνο τιμωρίας. Έπεσες από τα σύννεφα με κάποιον που άκουσες. Κοίτα, πέσαμε από τα σύννεφα ότι αυτό που εικάζαμε τελικά συνέβαινε. Απλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει θέμα σεξουαλικό έφτανε σε βιασμό. Ναι. Αν αποδειχτούν οι βιασμοί, εκεί θα έχουμε πίσω από τα σύννεφα. Με τον Δημήτρη Λιγνάδη, σας συνδέει μια φιλία ή να χρησιμοποιήσω αόριστο. Όχι, πάντα θα μας συνδέει μια φιλία με τον Δημήτρη. Αυτό που έχει συμβεί με τον Δημήτρη είναι η απόδειξη ότι το σκοτάδι, αυτό που σου έλεγα πριν, ότι το σκοτάδι τελικά είχε καλύψει και τον ίδιο. Θα πήγαινε να το δει. Αν αποδειχτεί. Αν αποδειχτεί. Ναι. Και μείνει στη φυλακή. Mm. Θα πας να τον δει. Θα πάω, βέβαια. Mm. Θέλω να πάω. Το έχει δει αυτό το σκοτάδι, εσύ. Του Δημήτρη. Ναι, ή ένα κομμάτι αυτό του σκοτάδι. Του... Νομίζω όλοι μας που γνωρίζαμε τον Δημήτρη ξέραμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί να διαχειρίσει τα σκοτάδια του. Αλλά είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Δημήτρης. Άλλο αυτό. Δεν τον αγιοποιεί, ούτε τον αγιοποιεί. Ναι, ναι. Δεν λέω, για να μην τρελαθούμε τώρα, για να μην μας πιάσει το πολύ γαλλικό ρέχνα ξανά και μας κοιοβλιάζουμε. Όχι, όχι, όχι. Το ότι ο Δημήτρης είναι αποτελεσματικός σαν καλλιτέχνης είναι κάτι τελώς διαφορετικό από την προσωπική του ζωή. Αν αποδειχτούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, είναι πολύ σκληρά. Δεν χρήζει μόνο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, θα χρήζει προφανώς και τιμωρίας.